Συνάντηση με θέμα τις σχολικές εγκαταστάσεις και τις εργασίες που προγραμματίζονται να γίνουν σε αυτές είχε ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, Τάσος Στόκας, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδείας Στέφανο Σίντο, καθώς και τους υπεύθυνους των σχολικών επιτροπών. Επιτάπητος τέθηκαν όλα τα θέματα και κυρίως τα έργα που πρέπει να γίνουν μέχρι την επανακίνηση των σχολείων τον Σεπτέμβριο. Ο κ. Στόκας αναγνώρισε ότι υπάρχει καλή πρόθεση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, αλλά το μεγάλο θέμα, όπως είπε, είναι η υποχρηματοδότηση, καθώς με καλές προθέσεις έργα δεν μπορούν να γίνουν. Αντιδημάρχων Παιδείας και Τεχνικών Υπηρεσιών μαζί με τις σχολικές επιτροπές με θέμα την αντιμετώπιση των προβλημάτων συντήρησης των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Γιατί για μας είναι πρωτεύον όλες οι εργασίες συντήρησης να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, όπου θα ανοίξουν και τα σχολεία. Το πρώτο λοιπόν ζήτημα που βάλαμε είναι ότι είναι ανεπίτρεπτο αυτές οι εργασίες να πάνε παραπέρα από την 11η Σεπτεμβρίου που θα βρεθούν οι μαθητές στα σχολεία. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι διαπιστώθηκε και ήταν κοινή διαπίστωση όλων ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποχρηματοδότηση των Δήμων και κατά προέκταση των σχολικών επιτροπών με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν τα έργα που είναι απαραίτητα να γίνουν για τη συντήρηση σχολικών μονάδων. Πριν μια εβδομάδα χαρακτηριστικά ζητήθηκε από τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τους διευθυντές να καταθέσουν τα προβλήματα. Το μικρότερο κόστος σε παρεμβάσεις σε σχολείο ήταν γύρω στα 30.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι με 200.000 ευρώ που παίρνει μόνο η πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει τίποτα πάνω σε αυτά. Άρα λοιπόν αυτό που εκτιμήθηκε ότι μπορεί να γίνει είναι κάποιες απλές εργασίες που βάζουν ζητήματα επικινδυνότητας. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι ο Δήμος έχει τραγικά υποστελεχωμένο το εργοτάξιο, το οποίο εργοτάξιο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει έργα στα σχολεία. Δεν υπάρχουν σιδηρουργοί, δεν υπάρχουν ξυλουργοί, δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι. Ως εκ τούτου, όλα αφήνονται σε κάποιες εργολαβίες που τρέχουν αυτή τη στιγμή και εμείς θα είμαστε να βλέπουμε την πορεία αυτών των έργων, να επιμένουμε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα και οι σχολικές μονάδες να είναι έτοιμες τον Σεπτέμβρη. Άρα λοιπόν, θεωρούμε θετικό ότι υπήρχε μια καλή προαίρεση από την Δημοτική Αρχή και από τους Αντιδημάρχους, όμως από την άλλη μεριά θεωρούμε ότι τα προβλήματα των σχολείων δεν λύνονται με καλές προθέσεις. Χρειάζονται παρεμβάσεις, χρειάζεται η διεκδίκηση χρημάτων από το Δήμο, έτσι ώστε τα σχολεία να λειτουργούν όπως θα πρέπει να λειτουργούν, όπως θα πρέπει να είναι, όπως το θέλουμε εμείς να είναι για τα παιδιά μας που μέσα σε αυτά μορφώνονται, μέσα σε αυτά θα πρέπει να είναι ασφαλή και να μπορούν να επιτελούν το έργο τους στα σχολεία αυτά, να μορφώνουν τα παιδιά μας με τον καλύτερο τρόπο.